Εσύ πώς τη βρίσκεις τη μητέρα μου? Είναι πολύ ανοιχτόκαρδη γυναίκα. Αλλά καλύτερα να φυλάγεται κανείς. Αμ' εκείνος ο Κρόφτς. Αχ, θεούλη μου αυτός ο Κρόφτς. Τι μπουλούκι, Φρανκ. Τι τσούρμο. Νομίζεις πως η δική σου εμφάνιση θα είναι καλύτερη άμα φτάσεις στην ηλικία του Κρόφτς, αν δεν δουλεύεις? Και βέβαια το νομίζω. Πολύ καλύτερη. Ας μη μου κάνει διδασκαλία η Βιβίκα. Το αγοράκι της είναι αδιόρθωτο. Σταμάτα. Η Βιβίκα δεν έχει απόψε κέφια για να χαϊδολογάει το αγοράκι της. Κακή που είσαι. Γίνεσαι κουραστικός. Έχετε θέση για το Φρανκ μέσα? Παραπονείτε ότι πεινάει. Μάλιστα, έχουμε. Εδώ έχει θέση κοντά μου. Έλα, κύριε Φρανκ, έλα. Το αγοράκι σου θα χρωστάει χάρη της Βιβίκας του γι' αυτό. Έλα, Βιβί, έλα και εσύ μέσα, παιδί μου. Πρέπει να έχεις πολύ πεινάσει. Μα εσύ γιατί σηκώθηκες, Τζόρτζ? Δεν έφαγες τίποτα ακόμα? Δεν μου λες, γιατί δίνεις θάρρος σε αυτό το νεαρό κουτάβι? Εσύ τι γυρεύεις από τη Βιβί? Σε πρόσεχα πως την κοίταζες. Μην ξεχνάς πως σε ξέρω καλά και ξέρω τι σημαίνει αυτό σου το κοίταγμα. Δεν πιστεύω να είναι κακό που την κοιτάζω. Το μικρό δαχτυλάκι της κόρης μου αξίζει πιο πολύ για μένα από όσο αξίζει ολόκληρο το κορμί και η ψυχή σου. Ωστόσο, μπορείς να είσαι ήσυχος. Το νεαρό κουτάβι δεν έχει περισσότερες ελπίδες επιτυχίας από όσες έχεις εσύ. Μα δεν μπορεί ένας άντρας να ενδιαφερθεί για ένα κορίτσι? Όχι ένας άντρας σαν και σένα. Πόσο χρονών είναι? Να μη σε μέλει πόσο είναι. Γιατί το κρατάς μυστικό? Γιατί έτσι μ' αρέσει. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι ακόμη ούτε 50. Η περιουσία μου είναι μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά. Σωστά, γιατί είσαι τόσο τσιγκούνης όσο και διεφθαρμένος. Για έναν ευγενή δεν τον βρίσκεις κάθε μέρα. Κανένας άλλος της σειράς μου δεν θα δεχόταν εσένα για πεθερά του. Γιατί είναι με παντρευτεί η κοπέλα? Εσένα? Εμείς οι τρεις θα μπορούσαμε να ζήσουμε μια χαρά μαζί. Εγώ θα πέθανα πριν από εκείνη και θα την άφηνα νεότατη χείρα με μπόλικο χρήμα. Ακούγεται. Είσαι μυαλωμένη γυναίκα. Δεν είναι ανάγκη να παριστάνεις την ηθική. Λοιπόν, εγώ θα της γράψω όλη μου την περιουσία και αν θέλεις και εσύ μια επιταγή την ημέρα του γάμου, μπορείς να μου πεις τι ποσόν θέλεις. Λογικό βέβαια. Στέκει έφτασες, Τζόρτζ. Σαν όλους τους ξοφλημένους παλιόγερους. Φορτιόλο να σε πάρει. Πού είναι ο Σερ Τζόρτζ? Βγήκε να καπνίσει την πίπα του. Λοιπόν, χρυσό μου, σου άρεσε το φαγητό σου? Το βούτυρο της κυρίας Άλισον είναι πραγματικά απέσιο. Πρέπει εγώ να πάω να ψωνίσω από τα μαγαζιά. Έτσι, να σου δίνει καλό ο Θεός, να πας. Φρανκ, παιδί μου, είναι ώρα να θυμηθούμε το σπίτι μας. Η μητέρα σου δεν ξέρει ακόμα πως θα έχουμε ξένους. Ελάτε, κύριε Πρέντ. Φοβάμαι πως θα σας φέρουμε αναστάτωση. Όχι, Πρέντ, καθόλου. Η μητέρα μου θα χαρεί πολύ να σας δει. Είναι μια αληθινά διανοούμενη και φιλότεχνη γυναίκα. Και από την αρχή ως το τέλος του χρόνου δεν βλέπει εδώ κανέναν άλλον εκτός από τον Εδεσιμότατο. Μπορείτε λοιπόν να φανταστείτε πόσο πληκτικό της είναι. Εσύ, πατέρα, δεν είσαι ούτε διανοούμενος ούτε φιλότεχνος, δεν είναι έτσι? Πάρτον λοιπόν σπίτι τον Πρέντ, χωρίς αναβολή. Εγώ θα μείνω εδώ να διασκεδάσω την κυρία Γουόρεν. Τον Κρόφτ θα τον μαζέψεις από τον κήπο. Θα είναι μια εξαίρετη συντροφιά για το μας χάρη. Έλα μαζί μας, Φρανκ. Η κυρία Γουόρεν έχει πολύ καιρό να δει τη Βιβί. Και δεν τις αφήσαμε ακόμα ούτε στιγμή μόνες. Σωστά, το είχα ξεχάσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το θύμισες. Τέλειος gentleman είσαι, Πραντί. Πάντα ήσουν ένα gentleman. Το ιδανικό μου για όλη μου τη ζωή. Αχ, Πρέντ, να ήσουν εσύ ο πατέρας μου αντί για τούτο τον ανάξιο γέρο. Σιωπή, κύριε, σιωπή, είσαι ασεβής. Έπρεπε να τον έχεις πιο πειθαρχημένο, Σαμ. Καληνύχτα. Να πάρε και το καπέλο και τον μπαστούνι του Τζόρτζ και πες την καληνύχτα μου. Καληνύχτα. Καληνύχτα, Μις Γουόρεν. Έλα, Φρανκ, αμέσως. Ναι, πατέρα, έρχομαι. Ένα φυλάκι, Βιβί. Φρανκ. Καληνύχτα, αγαπητή μου κυρία Γουόρεν. Άσε το χέρι μου, νεαρέ. Μη του δίνεις πολύ θάρρος, παιδί μου. Είμαι σίγουρη πως είναι ένας ακαμάτης που δεν κάνει για τίποτα. Ναι. Και εγώ νομίζω πως πραγματικά δεν κάνει για τίποτα καημένος ο Φρανκ.
Πρέπει να τον ξεφορτωθώ. Αλλά θα τον λυπηθώ το δύστυχο και ας μην του αξίζει. Και εκείνος ο Κρόφτ δεν μου φαίνεται να αξίζει μεγάλα πράγματα, ε. Και τι ξέρεις εσύ από άντρες, κόρη μου, για να μιλάς έτσι για αυτούς? Πρέπει να το πάρεις απόφαση πως θα τον βλέπεις συχνά τον Σερ Τζορτζ Κρόφτ, γιατί είναι φίλος μου. Γιατί? Μήπως νομίζεις πως θα περνάμε πολύ τον καιρό μας μαζί? Εσύ και εγώ θέλω να πω. Και βέβαια το νομίζω, ώσπου να έρθει η ώρα να παντρευτείς. Δεν πρόκειται να ξαναπάς στο κολέγιο? Έχεις την ιδέα ότι θα σου τέριαζε ο δικός μου τρόπος ζωής? Ο δικός σου τρόπος ζωής? Τι θες να πεις? Στα αλήθεια, δεν σου πέρασε ποτέ από το νου, μητέρα, πως έχω κι εγώ έναν τρόπο ζωής όπως έχουν όλοι οι άνθρωποι? Τι ανοησίες είναι αυτές που μου κουβεντιάζεις? Θες τάχα να δείξεις πως είσαι ανεξάρτητη επειδή έγινες μια σπουδαία μαθητριούλα στο σχολείο? Μην είσαι κουτί, παιδί μου. Αυτό είναι όλο και όλο που έχεις να πεις πάνω σε αυτό το ζήτημα, μητέρα. Μην επιμένεις να μου κάνεις τέτοιες ερωτήσεις. Να μαζέψεις τη γλώσσα σου. Ακούσε εκεί. Έχεις δικό σου τρόπο ζωής. Να δούμε τι άλλο θα μου πεις. Ο τρόπος της ζωής σου θα είναι εκείνος που θα μου αρέσει εμένα. Αυτός θα είναι. Ξέρεις σε ποιον μιλάς? Όχι. Ποια είσαι? Τι είσαι? Αδιάντροπο πλάσμα. Τη δική μου την υπόλοιψη, την κοινωνική μου θέση, το επάγγελμα που λογαριάζω να ακολουθήσω, το ξέρει όλος ο κόσμος. Για σένα όμως εγώ δεν ξέρω τίποτα. Τι λογής είναι αυτός ο τρόπος ζωής που με καλείς να μοιραστώ μαζί σου και με τον Σερ Τζορτζ Κρόφτ, παρακαλώ? Πρόσεξε. Θα κάνω κάτι που θα το μετανοήσω ύστερα και θα το μετανιώσεις κι εσύ. Χρειάζεσαι μερικούς γερούς περιπάτους και λίγο τένις, μητέρα, για να έρθεις στα συγκαλά σου. Είσαι σε πολύ κακή κατάσταση. Δεν καταφέρνεις να κάνεις 20 βήματα σήμερα ανεβαίνοντας το ύψωμα χωρίς να σταματήσεις από το λαχάνιασμα. Και τα χέρια σου στους καρπούς είναι σωστά ψωμάκια από το πάχος. Κοίτα τα δικά μου. Πώς μπορείς και είσαι τόσο σκληρή μαζί μου? Δεν έχω δικαιώματα πάνω σου σαν μητέρα. Μα είσαι μητέρα μου. Αν είμαι μητέρα σου. Ω Βίβη. Τότε πού είναι οι συγγενείς μας? Ο πατέρας μου, οι οικογενειακοί μας φίλοι? Ζητάς τα δικαιώματα της μητέρας. Το δικαίωμα να με λες παιδί και ανόητη. Να μου μιλάς όπως καμιά δασκάλα η διευθύντρια στο σχολείο δεν τολμάει να μου μιλήσει. Να μου υπαγορεύεις τον τρόπο της ζωής μου και να μου επιβάλλεις σχέσεις με έναν άνθρωπο που ο καθένας μπορεί να καταλάβει ότι είναι το πιο διεφθαρμένο είδος του κοσμικού λονδρέζου. Πριν όμως να αντισταθώ σε τέτοιες αξιώσεις, θα ήθελα να εξακριβώσω αν έχουν πραγματική υπόσταση. Όχι, όχι, σταμάτα. Είμαι η μητέρα σου. Σου το ορκίζομαι. Ποιος ήταν ο πατέρας μου? Δεν ξέρεις τι είναι αυτό που ρωτάς. Δεν μπορώ να σου το πω. Αν θέλεις μπορείς. Έχω δικαίωμα να το μάθω. Και το ξέρεις πολύ καλά πως έχω αυτό το δικαίωμα. Αν προτιμάς μπορείς να αρνηθείς να μου το πεις. Αλλά αν αρνηθείς, πρόσεξε, αύριο το πρωί θα με δεις για τελευταία φορά. Είναι φρικτό να σ' ακούω να μιλάς έτσι. Δεν θα ήθελες. Δεν θα μπορούσες να μ' αφήσεις. Ναι. Ούτε στιγμή δεν θα διστάσω αν θελήσεις να με ξεγελάσεις αυτό το ζήτημα. Πώς μπορώ να είμαι σίγουρη ότι δεν έχω στις φλέβες μου το μολυσμένο αίμα αυτού του τυποτένιου φιλανθρώπου? Όχι, όχι, στορκίζομαι. Πως δεν είναι αυτός ούτε κανένας από τους άλλους που έχεις γνωρίσει. Γι' αυτό τουλάχιστον είμαι βέβαιη. Είσαι βέβαιη τουλάχιστον γι' αυτό? Ώστε θέλεις να πεις ότι μόνο γι' αυτό είσαι βέβαιη? Κατάλαβα. Ας είναι. Αρκετά για απόψε. Δεν πας να πέσεις? Είναι περασμένες 10. Νομίζεις πως θα μπορέσω να κοιμηθώ? Γιατί όχι. Εγώ θα μπορέσω. Θα μπορέσεις? Αν δεν έχεις καρδιά μέσα σου. Δεν μπορώ να το υποφέρω. Δεν τη σηκώνω τέτοια αδικία. Τι δικαίωμα έχεις εσύ να σηκώνεις έτσι κεφάλι μπροστά μου? Καφιέσαι για το τι είσαι σε μένα. Σε μένα που σου δώσα την ευκαιρία να γίνεις αυτό που είσαι. Εγώ τι ευκαιρία είχα? Τροπή σου. Μη σου περνάει ούτε για μια στιγμή η ιδέα που σου σηκώνω κεφάλι με όποιο τρόπο. Με χτύπησες με τη συμβατική εξουσία της μητέρας. Με όλη μου την ειλικρίνεια σου λέω πως δεν θα ανεχτώ καμιά από τις ανοησίες σου.
Θα σέβομαι όμως πάντα το δικαίωμά σου να έχεις τις γνώμες σου και να ακολουθείς το δικό σου τρόπο ζωής. Τις γνώμες μου και το δικό μου τρόπο ζωής. Άκου κουβέντες. Μη σου περνάει ιδέα πως εγώ μεγάλωσα σαν εσένα, πως μπορούσα να διαλέξω και να προτιμήσω τον τρόπο της ζωής μου. Μη σου περνάει ιδέα πως ό,τι έκανα το έκανα γιατί μου άρεσε ή γιατί το βρίσκα σωστό ή πως δεν θα μ' άρεσε να πήγαινα κι εγώ στο σχολείο, στο κολέγιο και να γινόμουν καθώς πρέπει κυρία, αν είχα την ευκαιρία. Ο καθένας μπορεί να κάνει κάποια εκλογή, μητέρα. Οι άνθρωποι τα βάζουν με τις περιστάσεις γι' αυτό που έγιναν. Εγώ δεν πιστεύω στις περιστάσεις. Εκείνοι που πάνε μπρος σε αυτόν τον κόσμο είναι εκείνοι που σηκώνονται ορθοί και κοιτάζουν για τις περιστάσεις που χρειάζονται. Και αν δεν μπορούν να τις βρουν, τις δημιουργούν οι ίδιοι. Είναι εύκολο να λες κουβέντες. Πολύ εύκολο. Ακού, θέλεις να μάθεις ποιες ήταν οι δικές μου οι περιστάσεις? Καλά θα κάνεις να μου το πεις. Δεν κάθεσαι. Θα καθίσω. Ξέρεις τι ήταν η γιαγιά σου? Όχι. Δεν το ξέρεις βέβαια. Εγώ όμως το ξέρω. Έλεγε πως ήταν χήρα. Είχε ένα μαγαζάκι που πούλαγε τηγανιτά ψάρια κοντά στο Μίντ. Και από αυτά που κέρδιζε συντηρούσε τον εαυτό της και 4 κόρες. Οι δυο από αυτές είμαστε αδερφές, εγώ και η Λίζ. Και είμαστε και οι δυο νόστιμες και καλοφτιαγμένες. Έχω την ιδέα πως ο πατέρας μας ήταν ένας καλοζωισμένος άνθρωπος. Η μητέρα μας έλεγε πως ήταν αρχοντά άνθρωπος, αλλά δεν το ξέρω. Οι άλλες δυο ήταν ξεναδέλφες μας, από άλλο πατέρα. Ήτανε μικροκαμωμένες, άσκημες, αδύνατες ατσίρι, τίμια κακομοιριασμένα πλάσματα που δούλευαν σκληρά. Εκείνες ήταν κοπέλες με υπόλοιψη. Τι έβγαλαν με την υπόλοιψή τους? Θα σου το πω. Η μία από τις δυο δούλευε σε ένα εργοστάσιο που έκανε μολυβόσκονες. Δούλευε 12 ώρες την ημέρα, για 9 σελήνια τη βδομάδα, ώσπου πέθανε δηλητηριασμένη από το μολύβι. Την άλλη μας την έφερνε η μάνα μας πάντα για παράδειγμα, γιατί παντρεύτηκε έναν εργάτη που δούλευε στις κρατικές αποθήκες τροφίμων. Κρατούσε το δωμάτιό του και τα 3 του παιδιά, παστρικά και συγυρισμένα, με 18 σελήνια τη βδομάδα, ώσπου ο άντρας της το ρίξε στο πιωτό. Άξιζε τον κόπο να είναι γυναίκα με υπόλοιψη? Δεν άξιζε? Εσύ και η αδερφή σου το πιστεύατε? Η Λίζ δεν το πίστευε. Γι' αυτό είμαι σίγουρη. Ήταν πιο έξυπνη εκείνη. Πήγαμε και δυο μας σε ένα εκκλησιαστικό σχολείο. Μας βοήθαγε γι' αυτό, για να παρασταίνουμε τις κυρίες και να φαινόμαστε ανώτερες από τα άλλα παιδιά που δεν ήξεραν τίποτα και δεν πήγαιναν πουθενά. Εμείναμε στο σχολείο που η Λίζ τόσκασε μια νύχτα και δεν ξαναγύρισε. Έτσι, εγώ έγινα σερβιτόρα σε ένα αντιαλκοολικό εστιατόριο. Και ύστερα με πήραν στο μπαρ, στο σταθμό του Γόταρλου, να σερβίρω ποτό και να πλένω ποτήρια 14 ώρες τη μέρα, για 4 σελήνια τη βδομάδα, εκτός από το φαΐ και τον ύπνο μου. Αυτό λογαριαζόταν μεγάλη προαγωγή για μένα. Λοιπόν, ένα βράδυ κρύο και κακομοιριασμένο, την ώρα που με δυσκολία κράταγα τα μάτια μου ανοιχτά από την κούραση, ποιος φαντάζεσαι πως ήρθε για να πιει ένα ουίσκι? Η Λίζ. Με ένα μακρύ γούνινο παλτό, κομψή και καλοβαλμένη, και με ένα σωρό χρυσές λίρες στη τσάντα της. Η θεία μου η Λίζ. Μάλιστα. Και σπουδαία θεία. Τώρα μένει στο Γουίντσεστερ, κοντά στη Μητρόπολη, και είναι από τις πιο σεβαστές κυρίες της περιφερίας. Βλέποντας εκείνο το βράδυ πως είχα μεγαλώσει και είχα γίνει νόστιμη, μου λέει εκεί που στεκόμουν πίσω από το μπαρ: «Τι κάνεις εδώ, κουτοκόριτσο? Χαλάς την υγεία σου και την ομορφιά σου για να κερδίζουν άλλοι». Εκείνο τον καιρό η Λίζ έβαζε στην πάντα λεφτά για να πιάσει σπίτι για λογαριασμό της στις Βρυξέλλες και σκέφτηκε πως εμείς οι δυο μαζί θα μπορούσαμε να οικονομήσουμε το ποσό που χρειαζόταν πιο γρήγορα παρά εκείνη μόνη της. Μου δάνεισε λοιπόν λίγα χρήματα και με βοήθησε στο ξεκίνημα. Άρχισα κι εγώ να βάζω στην πάντα, της ξεπλήρωσα πρώτα τα δανεικά και ύστερα μπήκα στην επιχείρηση συνεταίρος μαζί της. Και γιατί να μην το έκανα? Το σπίτι που είχαμε στις Βρυξέλλες ήταν αληθινά αριστοκρατικό. Ένα μέρος πολύ καλύτερο για μια γυναίκα παρά το εργοστάσιο που δηλητηριάστηκε η Αντζέιν.
Σε κανένα από τα κορίτσια μας δεν φέρθηκε ποτέ κανείς όπως φέρνονταν σε μένα στη λάντζα εκείνου του αντιαλκοολικού εστιατορίου ή στο μπαρ του Waterloo ή και στο σπίτι. Αν ήθελες να μείνω σε ένα από αυτά τα μέρη και να καταντήσω μια ζαρωμένη γριά σκλάβα πριν πατήσω τα 40. Όχι, αλλά γιατί διάλεξες αυτή την επιχείρηση? Πού θα τα βρει μια γυναίκα τα λεφτά σ' όποιαν άλλη επιχείρηση για να κάνει οικονομία? Θα μπορούσες εσύ να κάνεις οικονομία από τα 4 σελήνια τη βδομάδα και να ξοδεύεις και για τον ντύσιμό σου? Δεν το πιστεύω. Άλλο, αν είσαι άσκημη και δεν μπορείς να κερδίζεις περισσότερα. Εμείς το μόνο που είχαμε ήταν το καλό μας παρουσιαστικό και η κλίση μας στο να δίνουμε ευχαρίστηση στους άντρες. Νομίζεις πως θα είμαστε τόσο ανόητες ώστε να αφήνουμε τους άλλους να εκμεταλλεύονται την ομορφιά μας, παίρνοντάς μας για πολίτριες ή για σερβιτόρες, τη στιγμή που μπορούσαμε εμείς να τις εκμεταλλευτούμε οι ίδιες και να έχουμε όλα τα κέρδη δικά μας, αντί για μεροκάματα πείνας? Αν δεν είμαστε... Είσαστε βέβαια δικαιολογημένες, αν εξετάσουμε το πράγμα από την εμπορική του πλευρά. Μάλιστα. Και από όποιαν άλλη πλευρά το εξετάσεις. Η Λίζ και εγώ είμαστε υποχρεωμένες να δουλεύουμε και να κάνουμε οικονομία και να λογαριάζουμε όπως κάνουν και οι άλλοι. Αλλιώς θα είμαστε φτωχές, σαν κάτι αχάιρευτες, μπεκρούδες, άχρηστες γυναίκες που φαντάζονται πως η καλή τους τύχη θα κρατήσει για πάντα. Εγώ δεν έχω εκτίμηση σε τέτοιες γυναίκες. Δεν έχουν χαρακτήρα. Και αν είναι ένα πράγμα που δεν χωνεύω στη γυναίκα, είναι να μην έχει χαρακτήρα. Έλα δά, μητέρα, πες την αλήθεια. Μια γυναίκα με χαρακτήρα, όπως λες, δεν θα έπρεπε να αποστρέφεται αυτόν τον τρόπο του κέρδους? Πώς, βέβαια. Ο καθένας αποστρέφεται όταν αναγκάζεται να δουλεύει για να κερδίζει χρήματα. Όμως είναι αναγκασμένος να το κάνει. Καμιά γυναίκα δεν την κάνει αυτή τη δουλειά για το κέφι της. Πίστεψέ με. Όμως και πάλι πιστεύεις πως αξίζει τον κόπο γιατί βγάζει χρήμα? Και βέβαια αξίζει για ένα φτωχό κορίτσι, αν είναι νόστιμο, μυαλωμένο. Αν τη βάλουν σε σωστό δρόμο και μπορεί να αντιστέκεται στον πειρασμό. Αν εσύ έπαιρνες τέτοιο δρόμο θα ήσουν αβλάκας. Αλλά κι εγώ θα ήμουν αβλάκας αν έπαιρνα όποιον άλλο δρόμο. Ας πούμε, μητέρα, πως είμαστε και οι δυο μας τόσο φτωχές όσο ήσουν εσύ εκείνον τον κακορίζικο παλιό καιρό. Είσαι ολότελα βέβαιη ότι δεν θα με συμβούλευες να ζητήσω δουλειά στο μπαρ του Waterloo ή να παντρευτώ έναν εργάτη ή ακόμα να πάω να δουλέψω σε εργοστάσιο? Και βέβαια όχι. Γιατί λογής, μητέρα, με παίρνεις? Πώς θα μπορούσες να κρατήσεις το σεβασμό στον εαυτό σου μέσα σε τέτοια στέρηση και σκλαβιά? Και τι αξίζει η γυναίκα, τι αξίζει η ζωή χωρίς τον αυτοσεβασμό? Εγώ είμαι ανεξάρτητη και ικανή να δώσω στην κόρη μου πρώτης γραμμής μόρφωση τη στιγμή που άλλες γυναίκες με τις ίδιες καλές ευκαιρίες έχουν πέσει στο βούρκο. Μην αφήνεις, κόρη μου, να σε τραβήξουν σε στραβό δρόμο οι άνθρωποι που δεν ξέρουν τον κόσμο. Ο μόνος τρόπος για να συντηρεί μια γυναίκα τον εαυτό της καθώς πρέπει είναι να είναι καλή για έναν άντρα που έχει τα μέσα να είναι καλός για αυτήν. Αν είναι της ίδιας σειράς με εκείνον, τότε ας τον κάνει να την παντρευτεί. Αν όμως είναι πολύ κατωτερή του, δεν μπορεί να περιμένει τέτοιο πράγμα. Αλλά και γιατί να τον περιμένει? Δεν θα ήταν για την ευτυχία της? Είσαι μια αξιοθαύμαστη γυναίκα, χρυσή μου μητέρα. Είσαι πιο δυνατή από την Αγγλία ολόκληρη. Μα, για πες μου, αληθινά και πραγματικά, δεν νιώθεις γι' αυτά καμιά αμφιβολία ή ντροπή? Βέβαια, παιδί μου, το να νιώθουμε ντροπή γι' αυτό είναι ζήτημα καλής συμπεριφοράς. Το περιμένει κανείς από κάθε γυναίκα. Οι γυναίκες πρέπει να κάνουν πως νιώθουν ένα σώρο πράγματα που δεν τα νιώθουν. Η Λίζα θύμωνε μαζί μου γιατί ξεφούρνιζα την αλήθεια πάνω σε αυτό το ζήτημα. Ενώ εγώ ήμουνα πάντα λιγάκι γυναίκα του λαού, ένιωθα μεγάλη ευχαρίστηση όταν μου έστελνες τη φωτογραφία σου και έβλεπα πως μεγάλωνε στα χνάρια της Λίζ. Έχεις ίδια τα δικά της τα αποφασιστικά φερσίματα κυρίας. Αλλά εμένα μου είναι ανυπόφορο να λένε ένα πράγμα την ώρα που ο καθένας ξέρει πως στο νου μου έχω κάτι άλλο. Τι ωφέλει τέτοια υποκρισία? Ποτέ μου δεν ένιωσα στα αλήθεια ντροπή. Μου φαίνεται πως είχα το δικαίωμα να είμαι περήφανη
γιατί τα καταφέρναμε όλα με τόση υπόλοιψη. Ποτέ δεν ακούστηκε ούτε μια λέξη εναντίον μας και γιατί τα κορίτσια τα φροντίζαμε τόσο καλά. Μερικά από αυτά πήραν πολύ καλό δρόμο. Μια μάλιστα παντρεύτηκε ένα πρεσβευτή. Αλλά βέβαια τώρα δεν τολμάω να κάνω κουβέντα για τέτοια πράγματα. Τι θα νόμιζε ο κόσμος για μας? Σε καλό μου, μου φαίνεται στα αλήθεια πως άρχισα να νιστάζω. Τώρα μου φαίνεται πως εγώ δεν θα μπορέσω να κοιμηθώ. Ας ανοίξουμε να μπει λίγο δροσερός αέρας πριν κλειδώσουμε την πόρτα, μητέρα. Τι όμορφη νύχτα. Κοίτα. Ναι, χρυσό μου. Αλλά πρόσεξε μην αρπάξεις κανένα κρυολόγημα από τον νυχτερινό αέρα. Ανοησίες. Βέβαια. Ό,τι και αν πω εγώ είναι ανοησία κατά τη γνώμη σου. Όχι. Αληθινά όχι, μητέρα. Εσύ το κέρδισες απόψε το παιχνίδι πέρα για πέρα. Αν κι εγώ λογάριαζα να γίνει το αντίθετο. Ας γίνουμε τώρα καλές φίλες. Κι όμως έγινε το αντίθετο. Αλλά φαίνεται πως πρέπει να το πάρω απόφαση. Εγώ έβγαινα πάντα χαμένη με τη Λίζ. Και φαίνεται πως τώρα θα γίνεται το ίδιο με σένα. Άφησε τα αυτά τώρα. Έλα. Καληνύχτα, φτωχή μου μητερούλα. Σου δώσα καλή ανατροφή, παιδάκι μου. Δεν είναι αλήθεια? Αλήθεια είναι. Και θα είσαι γι' αυτό καλή με τη φτωχή σου τη μητερούλα. Θα είμαι, χρυσή μου. Καληνύχτα. Την ευχή μου να έχεις καλό μου, αγαπητό μου παιδί. Την ευχή μιας μητέρας. Στον κήπο της κατοικίας του εφημέριου το άλλο πρωί, ενώ ο ήλιος λάμπει και τα πουλιά κελαϊδούν. Έξω από την αυλόπορτα φαίνεται ο σκονισμένος δημόσιος δρόμος, που από την άλλη του πλευρά συνορεύει με μία λωρίδα πρασινάδας και με ένα άφραχτο πευκοδάσος. Από την αντίθετη πλευρά, τον κήπο τον κλείνει ένας φράχτης από θαμνόφυτα. Ανάμεσα στη χλώη υπάρχει ένα ηλιακό ρολόι και κοντά του μια σιδερένια καρέκλα. Πίσω από το ρολόι, ένα μονοπάτι φέρνει έξω, περνώντας μέσα από το φράχτη. Ο Φρανκ κάθεται στην καρέκλα κοντά στο ηλιακό ρολόι, όπου έχει ακουμπήσει τις πρωινές εφημερίδες και διαβάζει την Στάνταρ. Από το σπίτι έρχεται ο πατέρας του, με μάτια κόκκινα και τρεμουλιάζοντας. Δέχεται τη ματιά του Φρανκ με κακό προαίσθημα. 11:30 η ώρα. Ωραία ώρα για να κατέβει ένας εφημέριος για το πρόγευμα. Άσε τις κοροϊδίες, Φρανκ. Άφησέ τις. Είμαι λίγο Ναι, ναι, έχεις χάσει το χρώμα σου. Όχι, κύριε. Λίγο αδιάθετος είμαι σήμερα. Που είναι η μητέρα σου. Μην ανησυχείς, δεν είναι εδώ. Πήρε το τρένο των 11 και 13 για την πόλη μαζί με την Πέση. Ξέρεις, άφησε πολλές παραγγελίες για σένα. Εκπλήττομαι πώς πήγε η μητέρα σου στην πόλη τη στιγμή που φιλοξενούμε κόσμο. Θα τους φανεί πολύ παράξενο. Πού είναι τώρα ο κύριος Πρέντ? Πήγε τη μητέρα και την Πέση στο σταθμό με τα μάξι. Ο Κρόφτ σηκώθηκε ή ακόμα? Ού, από ώρα. Κάπου βγήκε έξω να καπνίσει. Φρανκ. Ναι. Νομίζεις πως η κυρία και η δεσποινής Βόρεν θα περιμένουν να τις καλέσουμε εδώ ύστερα από το χθεσινό απόγευμα? Ο Κρόφτ μας είπε την ώρα του προγεύματος ότι εσύ είπες να φέρει σήμερα εδώ την κυρία Βόρεν και τη Βιβί και να τους συστήσει να θεωρούν αυτό το σπίτι σαν δικό τους. Ύστερα από αυτό σκέφτηκε η μητέρα μου ότι έπρεπε να πάει στην πόλη με το τρένο των 11 και 13. Ποτέ δεν έκανα τέτοια πρόσκληση. Ούτε σκέφτηκα ποτέ μου τέτοιο πράγμα.
Και που ξέρεις, γέρο μου, τι έλεγες και τι σκεφτόσουν την περασμένη νύχτα. Άννα, ο Πρεν γύρισε. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Πρεντ. Οφείλω να σας ζητήσω συγγνώμη, γιατί δεν πήρα το πρόγευμα μαζί σας. Έχω έναν ελαφρό... Ιερατικό πονόλεμο, Πρεντ. Ευτυχώς, όχι χρόνιο. Λοιπόν, πρέπει να πω ότι το σπίτι σας είναι χαριτωμένο. Πραγματικά, πολύ χαριτωμένο. Ναι, αλήθεια. Ο Φρανκ μπορεί να σας πάει ένα περίπατο, κύριε Πρεντ, αν θέλετε. Εγώ θα σας παρακαλέσω να με συγχωρήσετε. Πρέπει να εποφεληθώ της ευκαιρίας για να γράψω το κήρυγμα της Κυριακής όσο θα λείπει η κυρία Γκάρτνερ και εσείς οι άλλοι θα ψυχαγωγήσετε. Ελπίζω να μην με παρεξηγήσετε. Καθόλου. Μην κρατάτε καθόλου τύπους μαζί μου. Ω, σας ευχαριστώ. Θα... πάρα πολύ. Πρέπει να είναι αξιοπερίεργο να γράφει κανείς ένα κήρυγμα κάθε εβδομάδα. Θα ήταν πολύ αξιοπερίεργο αν τα γράφε ο ίδιος. Τα αγοράζει έτοιμα. Τώρα πήγε μέσα για να πιει σόδα. Καλό μου παιδί, θα σε ήθελα να έχεις περισσότερο σεβασμό για τον πατέρα σου. Το ξέρεις πως άμα θέλεις μπορείς να είσαι πολύ ευγενικός. Η μητέρα μου ξέρεις, αγαπητέ μου Πράντι, δεν θα μπορούσε να την υποφέρει την κυρία Γουόρεν ούτε για μια στιγμή. Η Βιβί δεν πρέπει να έρθει εδώ πριν φύγει η μητέρα της για την πόλη. Α, η μητέρα σου δεν ξέρει τίποτα για την κυρία Γουόρεν. Δεν είναι έτσι? Δεν ξέρω. Το σημερινό της ταξίδι στην πόλη σαν να δείχνει ότι κάτι ξέρει. Όχι πως τη μητέρα μου θα την ένοιαζε. Αυτή στάθηκε ακλόνητη κοντά σε ένα σωρό γυναίκες που είχαν βρεθεί σε δύσκολη θέση. Όλες τους όμως ήταν ευγενικές γυναίκες. Εκεί βρίσκεται η πραγματική διαφορά. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κυρία Γουόρεν έχει πολλά προτερήματα. Αλλά είναι τόσο φωνακλού που η μητέρα μου δεν θα μπορούσε απλούστατα να την υποφέρει. Γι' αυτό λοιπόν... Φρανκ! Φρανκ! Η κυρία Γουόρεν και η κόρη της έρχονται μαζί με τον Κρόφτς. Τους είδα από το παράθυρο. Τι να τους πω για τη μητέρα σου. Να, βάλε το καπέλο σου. Έβγα έξω και πες τους ότι χαίρεις πολύ που τις βλέπεις και ότι ο Φρανκ είναι στον κήπο και ότι η μητέρα και η Μπέση της φώναξαν κοντά σε έναν άρρωστο συγγενή και λυπήθηκαν πολύ που δεν μπορούσαν να περιμένουν. Και ότι ελπίζεις να κοιμηθεί καλά η κυρία Γουόρεν και... τέλος πάντων, πες ένα ευλογημένο λόγο, ό,τι σου κατέβει, εκτός από την αλήθεια. Και τα ρέστα, άφησέ τα στη θεία πρόνοια. Μα πώς θα απαλλαγούμε ύστερα από αυτές? Δεν έχουμε ώρα να το σκεφτούμε αυτό. Εμπρός, δίνε του τώρα. Πρεντ! Πρεντ, πρέπει να βρούμε τρόπο να ξαναστείλουμε στην πόλη εκείνη την ηλικιωμένη. Μα πες μου στα αλήθεια, καλέ μου Πρεντ. Σου είναι ευχάριστο να βλέπεις μαζί τη Βιβί και την ηλικιωμένη κυρία? Και γιατί όχι? Δεν σου έρχεται κάποια ανατριχίλα με αυτή τη διεφθαρμένη διαβολόγρια που παίρνω όρκο πως είναι έτοιμη για κάθε βρωμοδουλειά? Και κοντά της η Βιβί. Πάψε, σε παρακαλώ, έρχονται. Κοίτα, η Βιβί έχει περάσει τον μπράτσο της στη μέση της ηλικιωμένης. Κατενθουσιασμένος που σας βλέπω, κυρία Γουόρεν. Αυτός ο ήσυχος κήπος του παλιού εφημερίου σας ταιριάζει τέλεια. Τι να σας πω. Το άκουσες αυτό, Τζόρτζ? Μου είπε πως φέρομαι μια χαρά σε έναν ήσυχο κήπο παλιού εφημερίου. Οπουδήποτε φαινόσαστε μια χαρά, κυρία Γουόρεν. Μπράβο, εδεσιμότατε. Ακούστε τώρα. Ας κοιτάξουμε να περάσουμε πολύ ευχάριστα την ώρα μας πριν από το γεύμα. Πρώτα-πρώτα, να δούμε την εκκλησία. Αυτό είναι κάτι που πρέπει όλοι να το κάνουν. Είναι, ξέρετε, μια συνηθισμένη παλιά εκκλησία του 13ου αιώνα. Ο Πρεντ θα μπορέσει να σας δείξει τα ενδιαφέροντα σημεία της. Ναι, βέβαια. Θα χαρώ πολύ αν ο Σερ Τζόρτζ και η κυρία Γουόρεν ενδιαφέρονται πραγματικά. Πώς, πάμε. Πάμε να ξεμπερδεύουμε. Του Τζόρτζ θα του κάνει καλό. Πρέπει να σας πω όμως πως δεν πολύ σκοτίζεται για την εκκλησία. Όχι, εγώ δεν έχω αντίρρηση. Καλή μου, Βιβ. Σήμερα σε βρίσκω να δείχνεις επιτηδευμένη αισθηματικότητα με τον μπράτσο σου γύρω στη μέση της μαμάς σου. Επιτηδευμένη? Έτσι μου φάνηκε εμένα. Πρώτη φορά που σε είδα να κάνεις κάτι τέτοιο. Ναι, Φρανκ. Έγινε κάποια αλλαγή. Αλλά δεν μου φαίνεται πως είναι για το χειρότερο. Χτες ήμουν λιγάκι ξυπασμένη. Και σήμερα? Σήμερα ξέρω τη μητέρα μου καλύτερα από ό,τι την ξέρεις εσύ. Αν ήξερες με τι περιστάσεις βρέθηκε αναγκασμένη να παλέψει η μητέρα μου. Με περιστάσεις ή χωρίς περιστάσεις, Βιβ, τη μητέρα σου δεν θα μπορέσεις να την υποφέρεις. Γιατί δεν θα μπορέσω? Γιατί είναι ένα πλάσμα γερασμένο στην αμαρτία, Βιβ. Δηλαδή πρέπει να διαλέξω αν θα διακόψω τις σχέσεις μου μαζί σου ή με τη μητέρα μου.
Αυτό θα έβαζε την ηλικιωμένη κυρία σε πολύ μειονεκτική θέση, Βιβ. Όχι. Το τρελά ερωτευμένο αγοράκι σου θα μείνει κοντά σου, όπως και αν έρθουν τα πράγματα. Αλλά γι' αυτό και ανησυχεί πιο πολύ, μην κάνεις φάλματα. Δεν ωφελεί, Βιβ. Η μητέρα σου είναι ανοικονόμητη. Μπορεί να είναι καλή πάστα, αλλά είναι κακό συνάθη, πολύ κακό συνάθη. Φρανκ! Και πρέπει να την εγκαταλείψουν όλοι επειδή είναι αυτό που λες κακό συνάφι. Δεν έχει και αυτή το δικαίωμα να ζήσει. Δεν υπάρχει τέτοιος φόβος, Βιβ. Ποτέ δεν θα την εγκαταλείψουν. Εγώ όμως πρέπει να την εγκαταλείψω, υποθέτω, ε. Δεν πρέπει να πας να μείνεις μαζί της. Η οικογενειακή παρεούλα μητέρας και κόρης δεν θα είχε επιτυχία. Θα χαλούσε τη δική μας παρεούλα. Ποια παρεούλα? Τα παιδάκια του δάσους. Τη Βιβί και το μικρούλι Φρανκ. Έλα, πάμε να σκεπαστούμε με φύλλα. Πιασμένη χέρι-χέρι, στα δέντρα από κάτω. Το μυαλωμένο κοριτσάκι με το κουτό το αγοράκι. Το αγαπημένο αγοράκι με το κακό το κοριτσάκι. Και θα είμαστε τόσο ήσυχα. Απαλλαγμένοι από τη βλακεία του πατέρα του μικρού αγοριού και από της μητέρας του μικρού κοριτσιού, την ύποπτη. Το κοριτσάκι θέλει να ξεχάσει το κάθε τι σχετικό με τη μητέρα του. Τι ανόητο ζευγάρι που είμαστε. Αυτό το χτίνος ο Κρόφτς έρχεται. Μην είσαι απότομος μαζί του, Φρανκ. Έχω ξεχωριστή επιθυμία να είμαι ευγενική μαζί του. Αυτό θα ευχαριστήσει τη μητέρα μου. Θα μπορούσα να σας πω δύο λόγια, Μις Βιβί. Ευχαρίστως. Με συγχωρείς, Γκάρτνερ, σε περιμένω στην εκκλησία. Λοιπόν, αν δεν έχεις αντίρρηση... Θα κάνω ό,τι μπορώ για να σε ευχαριστήσω, Κρόφτς. Εκτός από το να πάω στην εκκλησία. Αν χρειαστείς τίποτα, Βιβί, χτύπα το κουδούνι της αυλόπορτας και θα παρουσιαστεί αμέσως ένας υπηρέτης. Χαριτωμένος αυτός ο νέος, Μις Βιβί. Κρίμα που δεν έχει χρήματα, ε. Έτσι νομίζετε. Τι θα πει νομίζω. Επάγγελμα δεν έχει, περιουσία δεν έχει. Σε τι μπορεί να είναι χρήσιμος? Τα καταλαβαίνω τα μειονεκτήματά του, Σερ Τζόρτζ. Δεν θέλω να πω αυτό, αλλά όσο ζούμε, ζούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Και το χρήμα είναι χρήμα. Ωραία μέρα, ε. Πολύ. Λοιπόν, δεν ήρθα για να σας πω αυτό. Ακούστε, Μις Βιβί. Καταλαβαίνω πολύ καλά πως δεν είμαι ο άντρας που ταιριάζει σε μια νέα κοπέλα. Αλήθεια, Σερ Τζόρτζ? Όχι, όχι, όχι. Δεν είμαι. Και για να πω την αλήθεια, δεν θέλω να είμαι. Αλλά άμα λέω ένα πράγμα, το λέω με τα σωστά μου. Άμα νιώθω ένα αίσθημα, το νιώθω σοβαρά. Και εκείνο που εκτιμώ, το πληρώνω. Τέτοιος άνθρωπος είμαι εγώ. Πολύ τιμητικό για σας, βέβαια. Δεν έχω σκοπό να πενέψω τον εαυτό μου. Έχω κι εγώ τα ελαττώματά μου. Ένας Θεός το ξέρει. Και κανείς δεν έχει τόση επίγνωση γι' αυτό όσο εγώ. Ξέρω πως δεν είμαι τέλειος. Αυτό είναι ένα από τα πλεονεκτήματα που έχει ένας άνθρωπος της ηλικίας μου. Γιατί δεν είμαι νέος και το ξέρω. Όμως οι αρχές μου είναι απλές και νομίζω καλές. Τιμή ανάμεσα σε άντρα και άντρα και πίστη ανάμεσα σε άντρα και γυναίκα. Όχι εμείς. Αλλά μια δύναμη που της δικαιοσύνης στο δρόμο ανοίγει. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Όχι εμείς. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ας έρθουμε λοιπόν τώρα σε πρακτικά ζητήματα. Ίσως νομίζετε ότι έχω σκορπίσει τα λεφτά μου από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, όχι. Δεν τα σκόρπισα. Σήμερα είμαι πλουσιότερος από όσο ήμουν όταν πρώτο πήρα στα χέρια μου την πατρική περιουσία. Τη γνώση του κόσμου που είχα, τη χρησιμοποίησα για να τοποθετήσω τα χρήματά μου σε δουλειές που άλλοι τις είχαν παραβλέψει. Δεν ξέρω τι είμαι κατά τα άλλα, αλλά από οικονομικής πλευράς στέκομαι πολύ καλά. Μεγάλη σας καλοσύνη να μου τα λέτε όλα αυτά. Ελάτε τώρα, Μις Βιβί. Δεν υπάρχει λόγος να κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε ποιος είναι ο σκοπός μου. Θα θέλω να αράξω σε ένα μέρος με μια Lady Crofts. Θα με βρίσκετε ίσως πολύ απότομο, ε. Καθόλου. Σας είμαι πολύ υποχρεωμένη που τα λέτε τόσο ξεκάθαρα, σαν να μιλάτε για εμπορικές υποθέσεις. Εκτιμώ πάρα πολύ την προσφορά. Τα χρήματα, την κοινωνική θέση, τον τίτλο της Lady Crofts και όλα αυτά.
Αλλά αν δεν σας πειράζει, σκέπτομαι να πω όχι. Μάλλον δεν τη δέχομαι την πρόταση. Ω, δεν βιάζομαι. Ήθελα μόνο να ξέρετε αυτά που σας είπα για την περίπτωση που ο νεαρός Γκάρντνερ θα προσπαθούσε να σας παγιδέψει. Ας αφήσουμε το ζήτημα ανοιχτό. Το δικό μου το όχι είναι οριστικό. Καλά, δεν πειράζει. Θα μπορούσα να σας πω μερικά πράγματα που θα σας έκανε ίσως να αλλάξετε γνώμη πολύ γρήγορα, αλλά δεν θα το κάνω, γιατί θα προτιμούσα να σας κερδίσω με ειλικρίνεια. Ήμουν καλός φίλος για τη μητέρα σας. Ρωτήστε την. Ποτέ της δεν θα κέρδιζε τα χρήματα που χρειάστηκαν για τη μόρφωσή σας, αν δεν είχε τις δικές μου συμβουλές και τη δική μου βοήθεια. Ας αφήσουμε τα χρήματα που της έδωσα κατά καιρούς. Δεν υπάρχουν πολλοί άντρες που θα τις είχαν παρασταθεί όπως εγώ. Κατέθεσα περισσότερα από 40.000 λίρες αυτή την υπόθεση από την αρχή ως το τέλος.